και στο φιλαθλητικό στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδου. Γεια σας, καλή χρονιά, είμαστε πάλι πίσω, θα πούμε καιρό από τα Χριστούγεννα. Κάναμε ένα διάλειμμα και γυρίσαμε. Φεύγοντας είχαμε πει, καινούργια χρονιά έρχεται, με καινούργια ενδιαφέροντα, με μία αρχή σε κάτι που θα αποφασίζαμε εμείς τι θα ήταν αυτό. Λίγο δεν πήγαν τα πράγματα έτσι όπως τα περιμέναμε για αρχή. Το ρεβεγιόν Χριστουγέννων και... Όχι, το Χριστουγέννων το προλάβαμε. Το ρεβεγιόν, λοιπόν, πρωτοχρονιάς, μας βρήκε χωρίς μουσική, με περιορισμούς πάλι στην έξοδο. Και δεν ξέρω, τώρα σε αυτή την περίπτωση ο καθένας το αντιμετώπισε, νομίζω, έτσι όπως μπορούσε. Το οξύμορο είναι ότι προσωπικά πάντοτε έχω έτσι μια καταθλιπτική, ας το πούμε, τάση την πρωτοχρονιά. Παρ' όλα αυτά, φέτος, με την υπάρχουσα κατάσταση, με τα κρούσματα να έχουν εκτοξευθεί, με τη μεταδοτικότητα να είναι σε τόσο υψηλά επίπεδα, κάναμε ό,τι μπορούσαμε, προσέξαμε όσο μπορούσαμε, αν και πιστεύω ότι πια αυτό με την προσοχή, εκτός και αν συμμετέχει σε κορονοπάρτι. Αλλιώς, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι θέμα προσοχής. Φοράμε τις μάσκες μας, πλένουμε τα χέρια μας, κρατάμε τις αποστάσεις. Αλλά όταν έρχεται το θέμα το να δούμε δικούς μας ανθρώπους, να δούμε φίλους, να περάσουμε κάποιες στιγμές μαζί, εκεί τι προσοχή να δώσουμε. Κάναμε τα self-test και βρεθήκαμε σε τραπέζι, λίγα άτομα. Ίσως όλος παραδόξως, μπορώ να πω ότι ήταν από τις πιο ωραίες πρωτοχρονιάτικες βραδιές, η οποία από βραδιά ξεκίνησε και κατέληξε κανονικό ξημέρωμα, κατέληξε με βόλτα στην παραλία. Ευχαριστούμε λοιπόν τη Σταυρούλα που μας φιλοξένησε στο ωραιότατο σπίτι της, με το ωραιότατο αυτό τζάκι, και καθίσαμε μέχρι τις 9 το πρωί. Και ίσως ήρθε η στιγμή τελικά να θεωρήσουμε τι έχει αξία, τι είναι αυτό που μας κάνει να περνάμε καλά. Ήταν και μια ελεύθερη επιλογή αυτή τη φορά. Θα μπορούσαμε να είχαμε βγει έξω μέχρι κάποια ώρα, όμως δεν το επιλέξαμε. Επομένως, δεν νιώθαμε και την καταπίεση αυτή. Νομίζω ότι όταν είσαι ειλικρινής, όταν είσαι με δικούς σου ανθρώπους, όταν δεν υπάρχουν πρέπει, ας πούμε, στη συμπεριφορά, νομίζω ότι περνάς ωραίες στιγμές. Και τελικά δεν έχουμε και πολύ χρόνο για χάσιμο, χρόνο για έκπτωση σε αυτές τις στιγμές. Οπότε κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και πάμε για τη συνέχεια. Thank you.
Επιστρέψαμε λοιπόν από το διάλειμμα και έχουμε να πούμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Ιωάννης, η Ιωάννα, ο Γιάννης, η Γιάννα, η Ήβα, η Βάκο, χρόνια πολλά και ας είσαι μακριά. Η Σελήνη που τη λένε Σελήνη Ιωάννα, χρόνια πολλά. Νομίζω η μισή Ελλάδα γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλους. Φτάσαμε πια σε αυτή την ημέρα που κάπου τελειώνει και ο στολισμός και θα πρέπει να ξεστολίσουμε και θα πρέπει λίγο να επανέλθουμε σε ένα όχι τόσο εορταστικό κλίμα. Τι να κάνουμε, εντάξει, αν δεν ξεστολίσουμε, δεν θα χαρούμε και το στολισμό μετά. Και έλεγα ότι αυτό που μου λείπει πολύ έντονα, πέρα από την επαφή, την αγκαλιά και όλα αυτά που είχαμε συνηθίσει κάποτε, λείπει πολύ η μουσική. Και διάβαζα τώρα ένα άρθρο που μου άρεσε πολύ και είχε να κάνει ακριβώς με αυτό. Έλεγε λοιπόν ότι η μουσική αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της ζωής μας. Σε εκείνη απευθυνόμαστε όταν θέλουμε να κλάψουμε ή να γελάσουμε, ενώ πολλές σημαντικές στιγμές της ζωής μας έχουν συνδεθεί με κάποιο ιδιαίτερο τραγούδι που η απουσία του απλώς θα άλλαζε εντελώς τη στιγμή. Φυσικά αυτό δεν είναι κάτι που λέμε μόνο εμείς, αφού άνθρωποι του πνεύματος, της λογοτεχνίας και της ίδιας της μουσικής φυσικά εντόπισαν την αξία της μουσικής από πολύ νωρίς και την εξέφρασαν με λόγια που έχουν αποθεγματικό χαρακτήρα και σίγουρα έχουν μείνει στην ιστορία. Να πούμε μερικά, για να δούμε. Λέει λοιπόν ο Νίτσε, η μουσική είναι η μοναδική θρησκεία που πραγματοποιεί όσα υπόσχεται. Ένας Αμερικάνος μουσικός λέει, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό, αν δεν την πάρεις πολύ στα σοβαρά. Ο Χένρι Μίλερ λέει ότι η μουσική είναι η ειδονή που αισθάνεται η ανθρώπινη ψυχή όταν μετράει χωρίς να έχει συνέστηση ότι μετράει. Άλλος φιλόσοφος και μαθηματικός, ότι η μουσική είναι ο καλύτερος τρόπος που έχουμε για να χωνεύουμε τον χρόνο. Μας λείπει η μουσική από την καθημερινότητα, την κοινωνική θα λέγαμε καθημερινότητα, διότι τώρα και με αυτούς τους περιοριστικούς τους περιορισμούς δεν ακούμε πουθενά μουσική, ούτε στο σούπερ μάρκετ. Βρετανός ποιητής λέει ότι η μουσική είναι η αριθμητική των ήχων, όπως η οπτική είναι η γεωμετρία του φωτός. Μουσική είναι η σιωπή ανάμεσα στις νότες. Ενώ ένας Γάλλος μουσικός μας λέει ότι η μουσική ξεπλύνει από την ψυχή τη σκόνη της καθημερινότητας. Μάλιστα. Έχει διάφορα ακόμη. Λέει, ποιητές που δεν τους ενδιαφέρει η μουσική είναι ή γίνονται κακοί ποιητές. Μάλιστα. Όντως, χωρίς μουσική δεν έχει χρώμα η ζωή μας. Αυτό είναι αλήθεια και μας λείπει. Ένα τελευταίο που ξεχώρισα. Εντάξει, διάφορες μελέτες έχουν γίνει για το τι μας προσφέρει η μουσική, από πού να ξεκινήσει κανείς, από το πώς μπορεί να προσεγγίσει ένας εκπαιδευτικός τον μαθητή μέσω της μουσικής, από τις ευεργετικές ιδιότητες της. Διαβάζω έτσι κάτι που έχω ξεχωρίσει. Λέει ότι ο 20ος αιώνας προσέφερε ένα πολύ μεγάλο όγκο μελετών και ερευνών σχετικά με το ζήτημα της σχέσης της μουσικής με τα συναισθήματα.
Η παρούσα μελέτη ολοκληρώνεται μετά από κριτική θεώρηση των κυρίαρχων και σημαντικότερων θέσεων διαχρονικά. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα ας μην αναφερθούμε στην μελέτη. Αυτά άλλωστε νομίζω ότι τα είχαν πει και οι αρχαίοι φιλόσοφοι. Είχαν θέσει τα πρώτα ερωτήματα και διατύπωσαν τις πρώτες θεωρίες σχετικά με τα ζητήματα που, με το ζήτημα αυτό. Και ας ελπίσουμε να είναι ένα διάλειμμα η σιωπή και να επιστρέψουμε μουσικά, να υπάρχουν και μουσική παντού, να μας ανεβάζει τη διάθεση και να γίνεται αφορμή να συσφίγγονται οι ανθρώπινες. Αυτό ήταν έτσι μια παρένθεση, κάτι που είναι και επίκαιρο, κάτι που μας λείπει. Στο κομμάτι της ομορφιάς τώρα έχουν εδώ διάφορες θεωρίες ξεκινήσει το 2002. Κάτι τελείως γυναικείο, να σας πω, ότι μια τάση, μια καινούρια τάση, είναι... Ορίστε, οι φίλες μου με κορόιδευαν που πάντα έλεγα ότι πρέπει κάτι να έχεις πάνω σου που να λάμπει, ένα στρασάκι, ένα διαμαντάκι. Και όμως, το 2002, στο μακιγιάζ, huge τάση στο μακιγιάζ που θα πρωταγωνιστήσει το 2002, ακούει στο όνομα Crystal Eyes. Το μακιγιάζ μας φέτος απαιτεί λάμψη. Μήπως ήρθε η ώρα για ένα μεγάλο ναι, τα Crystal Eyes, κορίτσια. Εντάξει, τώρα θα πρέπει να το υποστηρίξεις κιόλας όταν το εφαρμόσεις πάνω σου. Εντυπωσιακά λοιπόν eye looks, μια stylish τάση. Θα πρέπει λίγο να την δείτε. Υπάρχουν πάρα πολύ εντυπωσιακές φωτογραφίες. Είναι πραγματικά έτσι μια καλλιτεχνική πινελιά στα μάτια, που είναι ό,τι πιο εκφραστικό στο πρόσωπο. Όντως, ουσιαστική τέχνη, το λέει και εδώ. Κάποιος μου γράφει εδώ μήνυμα, αν ακούω μουσική στο σούπερ μάρκετ. Φυσικά. Κάποτε λοιπόν που δούλευα, ενώ σπούδαζα παράλληλα, δούλευα στα Carrefour Λίμου. Ήταν τότε που πρωτοκυκλοφόρησε, δεν θυμάμαι πιο συγκεκριμένα, ένα πασίγνωστο CD της Celine Dion. Το ακούγαμε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, συνεχώς και ξανά και ξανά και ξανά στην επανάληψη. Οπότε φυσικά και εγώ. Δηλαδή εγώ που ήμουν ο υπάλληλος, εντάξει, μπορεί κάπου να με κούραζε. Αλλά ο πελάτης δεν έχει μια άλλη διάθεση να ψωνίσει όταν ακούει Celine Dion. Όχι τώρα μούγκα, έτσι σταυρούλα που μου λες ότι αν ακούω μουσική. Φυσικά και ακούμε μουσική στο σούπερ μάρκετ. Εδώ σε λίγο θα πηγαίνουμε σούπερ μάρκετ για να ακούμε μουσική. Το πιστεύεις δηλαδή αυτό το πράγμα. Οπότε ολοκληρώνουμε το κομμάτι της ομορφιάς με τα Crystal Eyes, γιατί όντως είναι κάτι πολύ περίπλοκο, αλλά γιατί να μην το τολμήσουμε σιγά. Έτσι κι αλλιώς κολλάει, ξεκολλάει, δεν είναι κάτι μόνιμο. Είναι μια τάση που θα μας κάνει να λάμψουμε. Τώρα, επιστρέφοντας στο θέμα της πανδημίας, να πούμε ότι είναι αισιόδοξη. Εντάξει, τα παιδιά εδώ με κάνουν και γελάω. Με μια λοιπόν εμένα αισιόδοξο μήνυμα ότι μετά από αυτό το δύσκολο τρίμηνο, το πρώτο τρίμηνο του χρόνου, του 2022, ίσως να είμαστε κοντά στην κανονικότητα που τόσο περιμένουμε. Δηλαδή έχουν περάσει 2 χρόνια. Μήνυμα λοιπόν αισιοδοξίας για τη νέα χρονιά έστειλε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Να το πω σωστά, ο κύριος Γκεμπρεγεσούς, ο οποίος διατύπωσε μια ελπιδοφόρα εκτίμηση ότι αναμένουμε το 2002 να
να χαιρετήσουμε τις δυσκολίες και να πάμε σε μια καινούρια ζωή, απαλλαγμένη από όλους αυτούς τους περιορισμούς και το φόβο. Είπε μάλιστα ότι προβλέπει ότι θα τελειώσει η πανδημία, λόγω των θεραπείων και των εμβολίων που κυκλοφορούν. Μάλιστα, για να δούμε, μένει να το δούμε. Αρχή του τέλους, λοιπόν, της πανδημίας. Επιστήμονες διατείνονται ότι το 2022, με το νέο έτος δηλαδή, το που μπήκε, ο ιός θα χάσει την πανδημική του μορφή και θα γίνει πιο εποχικός. Αυξήθηκε η συλλογική ενοσία. Αναμενόμενη διανομή φαρμάκων και εμβολιασμοί αποτελούν το τρίπτυχο εξόδου από το σκοτεινό τούνελ της πανδημίας. Για να δούμε. Δεν θα εξαφανιστεί η νόσος, αλλά τουλάχιστον να μάθουμε να ζούμε σε πιο φυσιολογικές συνθήκες. Αυτά. Να πούμε για τις αργίες που έχει ο καινούριος χρόνος. Για να κανονίσουμε και τις εκδρομές μας και τα ταξίδια μας. Αφού περάσει το πρώτο τρίμηνο, νομίζω ότι ας εμπιστευτούμε την επιστήμη και ας σκεφτούμε αισιόδοξα. Το πρώτο λοιπόν τρίμηνο είναι αυτό της καθαράς Δευτέρας, 7 Μαρτίου. Ετοιμαστείτε. Ενώ ακολουθεί 25 Μαρτίου που πέφτει Παρασκευή και μαζί με το Σαββατοκύριακο μας δίνει μια πρώτης τάξης ευκαιρία για αποδράσεις κοντινές ή μη. Τι άλλο έχουμε. Έχουμε μεγάλο Σάββατο 23 Απριλίου, Κυριακή 24, Δευτέρα του Πάσχα 25, εργατική Πρωτομαγία 1η Μαΐου, Κυριακή που ίσως πιθανό να μεταφερθεί, Αγίου Πνεύματος 13 Ιουνίου, εκεί νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε την πρώτη εξόρμηση στα νησιά μας, 15 Αυγούστου Δευτέρα, 28η Δευτέρα, Παρασκευή Χριστούγεννα. Αυτά. Νομίζω ότι αισιόδοξο είναι το 22 και σε αυτό το κομμάτι. Να βάλουμε λίγο ένα χαλαρό κομματάκι και επιστρέφουμε.
Και έχουμε να πούμε κάτι ενδιαφέρον. Διαβάζω εδώ ότι λέει τα σχολεία αλλάζουν με το μάθημα ευζήν. Ορίστε, είδατε πόσο τελικά επίκαιρος είναι και μέσα στην, στη ζωή και στις ανάγκες ο τίτλος της, της εκπομπής. Και τώρα που είπα τίτλος εκπομπής, βλέπω ότι δεν φαίνεται εδώ ο τίτλος της εκπομπής. Κάτι θα πάτησα και θα τον εξαφάνισα. Δεν ξέρω αν μετά μπορεί να κουμπώσει. Αυτό θα μένει να το δούμε. Εντάξει. Δεν πειράζει. Μικρό το κακό. Έτσι λοιπόν μας λέει ότι το σχολείο αλλάζει και οι εκπαιδευτικοί πραγματοποιούν εκτός των άλλων διδασκαλίες στους μικρούς μαθητές πάνω στην ενότητα ευζήν. Μαζί με τη σεξουαλική αγωγή για πρώτη φορά φέτος. Μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό. Λέει λοιπόν ότι καταπιάνεται με ενότητες το ευζήν, υγεία, διατροφή, αυτομέρημνα, οδική ασφάλεια, πολύ καλό, ψυχική και συναισθηματική υγεία, πρόληψη, σεξουαλική αγωγή. Μάλιστα, για να δούμε. Ζητήματα της ασφάλειας και της πρόληψης στο πλαίσιο της σύγχρονης κοινωνίας της διακινδύνευσης, καθώς θέματα που σχετίζονται με την κοινωνική και την προσωπική ευημερία του ατόμου και ιδιαίτερα των παιδιών και των εφήβων. Διάφορα, εδώ μιλάει για τους εκπαιδευτικούς και τα έξτρα μόρια κτλ. Ωραία, ενδιαφέρον. Και ας πάμε και εμείς στο δικό μας κομμάτι ευζήν, για το οποίο συζητάμε κάθε Παρασκευή. Πολύ απλές συνήθειες που θα κάνουν τη διαφορά στην ψυχική μας υγεία. Αν είναι κάτι που μας απασχολεί και μας απασχολούσε, αλλά μας απασχολεί ακόμη πιο πολύ φέτος, είναι η διατήρηση της ψυχικής μας υγείας. Δεν ήταν εύκολη υπόθεση, η αλήθεια είναι αυτή, με αυτό το roller coaster, σωστό, συναισθημάτων και συνθήκων που βιώσαμε και συνεχίζουμε να βιώνουμε. Για να δούμε. Έχουμε νέα μέτρα, τηλεεργασία, σωματική πνευματική κούραση, άγχος και τα προβλήματα της καθημερινότητας που συσσωρεύονται και επιβαρύνουν την ψυχική κατάσταση. Το μυστικό λοιπόν κρύβεται στα απλά και μικρά που κάνουμε για τον εαυτό μας σε καθημερινή βάση. Ξεκινάμε από αυτά που είναι εφικτά και μετά προχωράμε στις μεγαλύτερες αλλαγές. Για να δούμε, ένα-ένα το τρών το σίκο που λέγε κάποτε ένας συνάδελφος. 5 βαθιές αναπνοές. Το άγχος μπορεί να εκδηλωθεί με αμέτρητους σωματικούς τρόπους. Οι σωστές αναπνοές παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο να ξεγελούν τον εγκέφαλο τη στιγμή που το άγχος φτάνει στο πικ του. Επίσης, σε χαλαρώνουν και σε βοηθούν να χωνέψεις πιο εύκολα. 5 βαθιές αναπνοές μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Ωραία, αυτό μπορούμε να το κάνουμε, είναι στο χέρι μας. Πιες νερό. Τετριμένο, αλλά τόσο απαραίτητο. Αποτελούμαστε κατά βάση από νερό, αλλά για κάποιο λόγο δεν υδατωνόμαστε όσο θα έπρεπε. Αν είναι να κάνεις ένα resolution, ας είναι να έχεις πάντα δίπλα σου ένα μπουκαλάκι νερό. Σωστό. Επίσκεψη σε φίλο. Αυτό νομίζω πραγματικά μας έχει σώσει. Το θέμα δεν είναι να έχουμε τεράστιο κοινωνικό κύκλο. Έτσι, το θέμα είναι να έχουμε φίλους που είναι σημαντικοί, μας αγαπούν και μαζί τους είμαστε ο εαυτός μας. Μια τέτοια συνάντηση μπορεί να κάνει θαύματα στην ψυχική υγεία μας. Επίσης, φυτέψτε κάτι. Η καραντίνα μας σύστησε στην Κυπουρική και τα πολλαπλά ωφέλη της. Όταν ασχολείσαι έστω και με ένα φυτό, αποκαλύπτεις τη σημασία της συγκέντρωσης, του φόκους και της ηρεμίας. Η έκθεση στη φύση και τον ήλιο μειώνουν την πίεση του αίματος και δυναμώνουν τους μύες. Ωραία. Εύκολο και αυτό. Μην υποτιμάς τις κωμωδίες. Όταν είσαι χάλια και όλα φαίνονται μαύρα, το office, μην είναι μια σειρά, θα σου χαρίσει γέλιο και θα σε βοηθήσει να ξεχαστείς. Ένα διάλειμμα από τα social media, ρε παιδιά, δεν ξέρω, μάλλον χρειάζεται. Απ' την άλλη, εδώ πολλοί υποστηρίζουν ότι δεν χρειάζεται να τα δαιμονοποιούμε.
γιατί σε πολλές περιπτώσεις έχουν βοηθήσει. Εντάξει, μια ισορροπία πάντοτε χρειάζεται. Διαλογισμός με κίνηση. Αν η απόλυτη κινησία σε τσιτώνει και δεν σε χαλαρώνει, δοκίμασε κάτι που περιλαμβάνει ρυθμική αναπνοή και κίνηση. Το ίδιο ισχύει για τη γιόγκα και το περπάτημα. Πιες πράσινο τσάι. Μετά το νερό, το πράσινο τσάι είναι το ρόφημα που αποδεδειγμένα μειώνει το άγχος και αυξάνει τη συγκέντρωση. Μίλα με έναν ειδικό. Ναι, αυτό όντως, όταν το χρειαστούμε, σίγουρα θα πρέπει να το κάνουμε. Αν και βέβαια εδώ μας λέει το άρθρο ότι όλοι το έχουμε ανάγκη και δεν θα πρέπει να είναι ταμπού και ότι είναι κάτι που μας εξελίσσει. Επίσης, δεν ξέρω αν μάθατε, και εγώ σήμερα το διάβασα, υπάρχει μια εφαρμογή που λέγεται «Επιστρέφουμε πάλι στο COVID, αλλά όσο πιο ανάλαφρα μπορούμε, γιατί έχουμε μια αισιόδοξη, είπαμε, σκέψη ότι σε λίγο καιρό βαδίζουμε προς το τέλος όλης αυτής της ιστορίας». Λέει, υπάρχει μια εφαρμογή Smarty for COVID. Ηχογραφεί τον βήχα και βγάζει συμπεράσματα. Ο ασθενής λέει 3 φορές την ίδια πρόταση, στη συνέχεια παίρνει βαθιές ανάσες, βήχει 3 φορές και αμέσως μετά ανασένει κανονικά για 30 δευτερόλεπτα. Η εφαρμογή Smarty for COVID δίνει απαντήσεις για τον κορονοϊό. Μάλιστα. Κάποιοι νοσηλευτές, λέει, τη χρησιμοποιούν. Μένει να το διασταυρώσουμε αυτό το άρθρο. Για να ακούσουμε λίγη μουσική και επιστρέφουμε. Στο μουσικό διάλειμμα. Δούμε.
Και κάτι τελευταίο θέλαμε να πούμε εδώ για την, για τη χρονιά αυτή που μπήκε. Ναι, μόνο για το Βήχα. Ρωτάει Σταυρούλα αν αυτή, αυτό το app. Εδώ μάλιστα διαβάζω στο άρθρο ότι το χρησιμοποιούν επίσημα νοσηλευτές. Μένει να το διασταυρώσουμε για να μην είναι κάτι fake. Και αρχίσουμε και λέμε προτάσεις και βήχουμε. Λοιπόν... Α, ναι, αυτό που ξεχάσαμε στην εισαγωγή να πούμε, αλλά το λέμε στο τέλος, είναι ότι η κινέζικη αστρολογία λέει ότι φέτος είναι η χρονιά της τίγρης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει... για να δούμε. Μαύρης, της μαύρης τίγρης του νερού. Το 2022 θα είναι μία έντονη χρονιά με πολλά και δυνατά συναισθήματα που θα χρειάζεται πολύ συχνά, αν όχι διαρκώς, να ελέγχουμε ώστε να μην λειτουργήσουμε με παρόρμηση ή επιβολαιότητα. Η διεκδίκηση θα είναι πολύ έντονη, το ίδιο και η αντιπαράθεση, η πόλωση, η κόντρα μεταξύ των ανθρώπων σε προσωπικό επίπεδο, κοινωνικό, αλλά και μεταξύ κρατών. Οι δυνάμεις πανίσχυρες και ο θυμός θα κορυφωθεί αρκετές φορές μέσα στο έτος. Μέσα σε αυτό το έντονο κλίμα δεν θα λείψουν οι ευκαιρίες, η υγιής έντονη δράση και οι εκκινήσεις. Το πρώτο εξάμεινο του έτους είναι πολύ πιο ευνοϊκό για ενάρξεις, ευκαιρίες, αποφάσεις. Ορίστε, νομίζω ότι ξεκινήσαμε μόνο με αισιόδοξα μηνύματα. Φεύγοντας θα κατεβάσω και αυτό το app, θα το ελέγξουμε, αν και δεν έχουμε ούτε βήχα, ούτε συμπτώματα. Κάποιοι εδώ φίλοι που μπορεί να έχουν, να το δοκιμάσουν, να δούμε τι θα μας βγάλει. Επίσης να πούμε Ελεονόρα, Χριστίνα, εδώ τα κορίτσια με βλέπουν πρώτη φορά. Δεν ξέρω γιατί τις προηγούμενες εκπομπές δεν είχατε συντονιστεί. Μάλλον είχατε διάβασμα, τώρα που έχετε διακοπές με βλέπετε. Φιλάκια μικρά μου πόνι, νομίζω ότι έτσι πολύ ανάλαφρα αισιόδοξα ξεκινήσαμε την πρώτη εκπομπή του χρόνου αυτού, του τόσο δυναμικού που οι επιστήμονες μας λένε να είμαστε αισιόδοξοι και δεν μένει παρά να τους εμπιστευτούμε. Αυτό κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Οπότε δεν είπαμε πολλά για μόδα και για τέτοια ζητήματα και θέματα, γιατί ακόμη δεν έχουν κυκλοφορήσει πολλά νέα. Νομίζω ότι όλα είναι μπροστά, οπότε εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε, να δούμε μήπως έχει ανακαλυφθεί κανένα καινούριο app μέχρι την επόμενη εκπομπή. Οπότε φεύγουμε, σας αφήνω με αυτό το μήνυμα το αισιόδοξο και είπαμε τα tips ποια είναι. Να συναντάμε φίλους, να περνάμε καλά, να ακούμε μουσική τουλάχιστον μόνοι μας αφού δεν μπορούμε να ακούμε σε πιο μεγάλους χώρους και ανοιχτούς. Αυτά προς το παρόν, για αρχή αυτά. Οπότε τα ξαναλέμε την επόμενη Παρασκευή 9 με 10. Φιλιά! Γεια Λεωνόρα, γεια Χριστίνα.